για οργανωμένο σχέδιο κατάληψης της Βουλής έκανε λόγο για μία ακόμη φορά από τα Γιάννενα η Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Όλγα Γεροβασίλη, σχολιάζοντας τα επεισόδια που σημειώθηκαν την περασμένη Κυριακή στο πλαίσιο του συλλαλητηρίου για την Μακεδονία. Τόσο με δηλώσεις της, όσο και κατά τον χαιρετισμό της στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε για την παρουσίαση της παράταξης που θα ηγηθεί στην περιφέρεια Ηπείρου, ο Γιώργος Ζάψας, Υπουργός μίλησε για οργανωμένο σχέδιο, επιρρύπτοντας ευθύνες και στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό που έχει σημασία να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε είναι ότι αυτή ήταν μια πρώτη μεγάλη συγκροτημένη επίθεση των ακροδεξιών απέναντι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, απέναντι στη Δημοκρατία. Θυμάστε το σύνθημά τους ότι η Δημοκρατία πούλησε τη Μακεδονία και αυτές ήταν οι πράξεις που ακολουθούν αυτό το σύνθημα, στο οποίο οφείλει όλο το δημοκρατικό τόξο να βρεθεί απέναντι. Εκείνοι διέλυσαν το συλλαλητήριο και ο στόχος ήταν προφανής. Δεν ήταν άτυπο δημοψήφισμα, Οι ψηφοφορίες, αποτυπώνονται σε κάλπες. Βεβαίως είναι σεβαστή η αντίθεση του καθενός απέναντι στη συμφωνία, σεβαστές οι απόψεις. Όμως αυτό που οφείλει η δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση, η δημοκρατικά εκλεγμένη πλειοψηφία από τα συγκροτημένα θεσμικά όργανα της πολιτείας και της δημοκρατίας είναι να υπερασπίσει το εθνικό συμφέρον και αυτό ακριβώς θα κάνει. Και ξέρετε, θα το κάνει έχοντας απέναντι αυτούς οι οποίοι σήμερα ψεύδονται, οι οποίοι σήμερα διαστρεβλώνουν τις ίδιες τους τοποθετήσεις, τα ίδια τους τα θέματα, τα ίδια τους τα πιστεύω, προκειμένου να έχουν μικροκομματικά ωφέλη. Όμως θα πρέπει να ξέρουν ότι αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να αντλήσουν από ακροδεξιά για να μην ενδεχομένως έχουν απώλειες ψηφοφόρων ή για να μην δημιουργηθεί ένα άλλο κόμμα στα δεξιά τους, στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, να ξέρει ότι τότε κερδίζει μόνο η ακροδεξιά. Η Υπουργός Προστασίας του Πολίτη υπεραμείνθηκε των χειρισμών που έγιναν από πλευράς της ελληνικής αστυνομίας, ενώ απάντησε και για τα λιγμένα χημικά τα οποία χρησιμοποιήθηκαν. Ιστορίες με τα λιγμένα και τα λοιπά είδα και καλύτερο. Το καλύτερο ήταν που διάβασα κάπου ότι τα κάρβουνα που είχαν τα σουβλατζίδικα ήταν χημικά. Κοιτάξτε, να είμαστε σοβαροί στη συζήτηση. Η ελληνική αστυνομία έκανε το καθήκον της, διαφύλαξε το Ελληνικό Κοινοβούλιο από την εισβολή με τα ιππιότερα μέσα που μπορούσε να χρησιμοποιήσει απέναντι σε μια τόσο βίαιη επίθεση εκ μέρους των ακροδεξιών, που αντιλαμβάνεστε ότι αν η ελληνική αστυνομία, η οποία δεν βρέθηκε εντός του χώρου, ήταν στο περιθώριο της συγκέντρωσης, ακριβώς για να μπορέσει να έχουμε τα ελάχιστα δυνατόν προβλήματα απέναντι στους πολίτες που πήγαν εκεί για να διαδηλώσουν ειρηνικά και να διατυπώσουν την όποια τους αντίθεση και την όποια τους γνώμη. Ένα συλλαλητήριο δεκάδων χιλιάδων, η ελληνική αστυνομία επί 60.000, κάποιοι άλλοι λένε άλλο νούμερο, δεν έχει σημασία. Αντιλαμβάνεστε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να ελεγχθούν προληπτικά. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτοί που μπαίνουν συγκροτημένα έχουν βρει και τον τρόπο για να μπουν συγκροτημένα. Σημασία όμως έχει ποιοι αποφασίζουν μαζί με αυτούς να μπουν σε ένα ενιαίο μέτωπο απέναντι σε ένα οποιοδήποτε θέμα, αλλά πόσο μάλλον σε ένα μείζον εθνικό θέμα. Αλλά και κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού της στην εκδήλωση, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη καυτηρίασε τη στάση της Νέας Δημοκρατίας, ενώ πρόσθεσε ότι η Συμφωνία των Πρεσπών έρχεται να επιλύσει ένα χρονίζον πρόβλημα με τρόπο που υπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο το εθνικό συμφέρον. Χθες στην Αθήνα, με αφορμή το συλλαλητήριο, ακροδεξιά στοιχεία βρήκαν χώρο δράσης. Και αυτός ο χώρος δεν ήταν άλλος από το δικαστικό υπόστρωμα μιας συνειδητής παραπληροφόρησης για ρητά διατυπωμένα ζητήματα που μάλιστα αφορούν κρίσιμα εθνικά θέματα. Η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, αν και ήταν από τους κύριους εμπνευστές και υποστηρικτές της λεγόμενης εθνικής γραμμής, δηλαδή της σύνθετης ονομασίας με γεωγραφικό προσδιορισμό έναντι όλων, που είχε δώσει και το μη στο πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Πραγματικά, παρόλο που και η συμφωνία πήγε τα πράγματα παραπέρα, μέσα από τις αλλαγές του συντάγματος στη γειτονική χώρα, δεν διστάζει να παραπληροφορεί δημόσια τους συμπολίτες μας για την εθνότητα και τη γλώσσα των γειτόνων μας. Μια για πάντα την αναγνώριση που μέχρι σήμερα συμβαίνει σε 140 χώρες, την αναγνώριση του γειτονικού κράτους ως Δημοκρατία της Μακεδονίας. Και όλοι αυτοί που δημιούργησαν όλο αυτό, σήμερα
υποκριτικά έχουν πληθεί τη στολή του μαγειδωρού Μάκρα. Σε όλη αυτή την υπόθεση του λεγόμενου Μακεδονικού, αντί σοβαρής και υπεύθυνης στάσης, όπως απαιτεί η ιστορικότητα της συμφωνίας και ο θεσμικός ρόλος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, βλέπουμε απαράδεκτη μικροπολιτική εκμετάλλευση, κυρίως από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Καμία λέξη να καταδικαστούν όλα αυτά τα οποία συνέβησαν και χθες, αλλά και τις προηγούμενες μέρες με τις απειλές σε οικογένειες βουλευτών και τους ίδιους τους βουλευτές φυσικά. Το μοναδικό που πετυχαίνει κανείς με τέτοιες πολιτικές επιλογές είναι να δώσει χώρο μόνο στην ακροδεξιά. Αυτό αποδείχθηκε χθες ένα συλλαλητήριο στο οποίο συμμετείχαν στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά δυστυχώς και του κοινάλου. Ξέρετε ότι όλοι αυτοί χθες είχαν ένα στόχο, οι κακοί, οι επιτιθέμενοι, οι ακροδεξοί, όχι αυτοί που διαμαρτυρήθηκαν, διότι αυτό πιστεύουν, διότι αυτή είναι η άποψή τους και έχουν κάθε δημοκρατικό δικαίωμα, είχαν ένα στόχο, να μπουν στο ελληνικό κοινοβούλιο. Και θέλω να το πω αυτό, γιατί έχει περάσει λίγο στα παρατήρητα στο δημόσιο λόγο, ότι αυτοί οι ακροδεξοί είπαν ότι τη Μακεδονία την πουλάει τη δημοκρατία. Και χθες ο στόχος τους ήταν να πλήξουν το κοινοβούλιο για να πλήξουν τη δημοκρατία.